τότε έρξα το ονειδίζειν τας πόλης ενέσε γένοντο επλήστε δυνάμεις αυτού, ότι ούμετε νόησαν. Ου εσύ χωραζήν, ου εσύ Βεθσαϊδάν, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνι εγένοντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν, Τύρο και Σιδόνι ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ε ημίν. Και εσύ Καφάρναουμ, με έως ουρανού υψωθέσε, έως άδου καταβέσε, ότι ή εν Σοδόμις εγενέθε σαν εδυνάμις εγενόμενε εν σύ, έμεινεναν μέχρι τε σέμερον. Πλην λέγω ημίν ότι γε Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως εσύ. Εν εκείνο το καιρό αποκριτής ο Ιησούς είπεν, «Εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι έκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτάν επίης. Ναι, ο Πατέρ, ότι ούτως ευδοκίε γένετο εμπροσθέν σου. Πάντα μοι παρεδότε υπό του Πατρός μου. Και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημέ ο Πατέρ, ουδέ τον Πατέρε της επιγεινώσκει ημέ ο Υιός, και ο εάν βούλεται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Πάρετε τον ζυγόν μου εφ' ημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πραΐσιμοι και ταπεινώστε καρδία, και βρέσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γαρζιγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστην.